Έχουμε τη χαρά και την τιμή να μιλάμε με τον καθηγητή στο τμήμα Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών, Γκίκα Μαγιορκίνη. Χαίρετε, κύριε Μαγιορκίνη. Καλησπέρα σας. Κύριε Μαγιορκίνη, και με αρθρογραφία σας αλλά και με τις παρεμβάσεις σας στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, λέτε ότι το ζήτημα τώρα είναι τι θα γίνει με τους νέους που εκτίθενται στον ιό και μεταφέρουν τον ιό στο σπίτι όπου τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Το ερώτημα είναι το εξής: μετά από τόσους μήνες περιορισμών, πόσο εύκολο είναι να προσέξουν όσο εσείς θέλετε οι νέοι? Πρόκειται για κάτι το οποίο, όπως το λέτε και εσείς, είναι δύσκολο, γιατί είναι στη φύση των νέων να είναι πιο χαλαροί, να είναι να διασκεδάζουν. Εν τω μεταξύ, η νεολαία, και όταν λέω νεολαία εννοώ άνθρωποι από 30 και κάτω, δεν έχουν βιώσει πανδημία. Είναι σε μια προνομιακή ομάδα που δεν βίωσε ποτέ το στρες μιας πραγματικής πανδημίας, ενώ μια γενιά πίσω βίωσαν και την πανδημία του HIV και την πανδημία της υπατήτηδας. Οπότε το παίρνουν πολύ ελαφριά. Νομίζω ότι θα είναι δύσκολο εγχείρημα, αλλά αν σκεφτούν ότι μπορεί να εκθέσουν τον γονιόν τους ή τον παππού τους σε μια επικίνδυνη για αυτούς ασθένεια, ίσως να καταλάβουν ότι θα πρέπει να συμπεριφερθούν με λιγάκι περισσότερη σοβαρότητα. Κύριε Μαγιορκίνη, ένα μέτρο το οποίο συζητήθηκε πολύ είναι αυτό το μέτρο του περιορισμού του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων εστίασης και μπαρ, που πλέον σε πολλές περιφέρειες και δήμους ανά τη χώρα το ωράριο αυτό τελειώνει στις 12 το βράδυ. Οι επιχειρηματίες υποστηρίζουν ότι όταν οι άνθρωποι φεύγουν από τα μαγαζιά, ενδεχομένως συνοστίζονται και συγχροντίζονται ακόμη περισσότερο χωρίς τις αποστάσεις που θα είχαν εντός οργανωμένων χώρων διασκέδασης. Τι λέτε εσείς? Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Σίγουρα εξακολουθούν και συγχροντίζονται σε ιδιωτικά μέρη, αλλά θεωρώ εξαιρετικά απίθανο να συγχροντίζονται με αυτούς τους αριθμούς και με αυτή τη συχνότητα όσο συγχροντίζονται σε αυτά τα κέντρα επί 7 ώρα ή 8 ώρα. Όπως και να έχει, είναι ένα πρόβλημα που δημιουργείται, αλλά δεν υπάρχει μαγική λύση. Και από τη στιγμή που ο κόσμος δεν μπορεί να ακολουθήσει τα υγειονομικά πρωτόκολλα στα συγκεκριμένα μαγαζιά, νομίζω ότι η καλύτερη εναλλακτική λύση είναι αυτή η οποία προτάθηκε. Δηλαδή, ουσιαστικά είχατε να επιλέξετε μεταξύ ενός περιορισμού του ωραρίου και του lockdown, του κλεισίματος των καταστημάτων, που προφανώς θα ήταν κάτι πολύ πιο σκληρό. Ακριβώς, ακριβώς. Κύριε Μαγιορκίνη, το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι έτοιμο? Γιατί μάλλον είναι πολύ πιθανό ή βρισκόμαστε ή στην δυναμική ενός δεύτερου κύματος ή είμαστε στα πρόθυρα της ένταξης ενός δεύτερου κύματος πανδημίας, επιδημίας. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι πλέον σε θέση, είναι σε καλύτερη κατάσταση από ότι τον περασμένο Μάρτιο να αντιμετωπίσει τα αυξημένα κρούσματα? Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε ότι κανένα σύστημα υγείας δεν είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει μία πλήρη πανδημία χωρίς να υπάρχει πρόληψη στην κοινότητα. Αυτό το έχουμε δει. Όλα τα συστήματα τα οποία είναι πολύ καλύτερα από εμάς και ήταν καλύτερα από εμάς, γονατίσανε. Όσον αφορά λοιπόν όμως το πώς ήταν το σύστημα υγείας το Μάρτιο και πώς είναι τώρα, σίγουρα είναι σε αρκετά καλύτερη κατάσταση και σίγουρα οι γιατροί είναι πιο προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν τα περιστατικά. Έχουμε καλύτερα θεραπευτικά πρωτόκολλα και υπάρχει εκπαίδευση σε ένα ικανοποιητικό βαθμό. Αλλά πάλι να ξεκαθαρίσω, κανένα σύστημα υγείας δεν είναι προετοιμασμένο και δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει ένα πλήρες πανδημικό κύμα. Είναι έτοιμοι οι γιατροί πλέον να αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο ιό? Έχουν τα όπλα ή ακόμη η ιατρική κοινότητα αναζητά τρόπους αντιμετώπισης? Υπάρχουν θεραπευτικά πρωτόκολλα τα οποία γνωρίζουμε ότι προσφέρουν βελτιωμένη επιβίωση. Υπάρχει ένα φάρμακο το οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχουμε επάρκεια, αλλά υπάρχει παγκόσμια έλλειψη, είναι η Remdesivir. Υπάρχουν κάποιες δόσεις διαθέσιμες
αυτή τη στιγμή, αλλά η διάθεση του φαρμάκου αυτού γίνεται κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει παγκόσμια έλλειψη. Υπάρχει και η θεραπεία του πλάσματος και υπάρχουν κάποια πλάσματα τα οποία θα μπορέσουν να διατεθούν. Γενικά είμαστε σε αρκετά καλύτερη κατάσταση από ό,τι το Μάρτιο. Όσον αφορά τον εμβολιασμό, πολλής λόγος έχει γίνει και δικαίως. Θεωρείτε ότι είναι πιθανό να έχουμε σχετικά σύντομα σε εύλογο χρονικό διάστημα έτοιμο ένα εμβόλιο? Ο Πούτιν δήλωσε κιόλας ότι γίνονται δοκιμές και μια κόρη του το έχει κάνει. Υπάρχουν και άλλες απόψεις. Πιστεύετε ότι είναι πιθανό να έχουμε ένα εμβόλιο σχετικά σύντομα? Το εμβόλιο που φαίνεται ότι βρίσκεται πιο κοντά στο να ολοκληρωθούν οι κλινικές μελέτες είναι το εμβόλιο της Οξφόρδης, το οποίο θεωρούμε ότι λογικά μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου θα υπάρχουν κάποια αποτελέσματα. Εάν και εφόσον αυτό συμβεί, επειδή το συγκεκριμένο εμβόλιο έχει και διαθέσιμες δόσεις, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς αν έχουν φτάσει στα 200, τα 300 εκατομμύρια δόσεις, οι οποίες έχουν παραχθεί παράλληλα με τις κλινικές δοκιμές, θα αρχίσει ο μαζικός εμβολιασμός ακόμα και μέσα στο 2020. Το πότε θα έρθει στην Ελλάδα ίσως να αργήσει λίγο ακόμα, αλλά ο εμβολιασμός, ο οποίος θα ξεκινήσει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε παγκόσμια κλίμακα, εμέσως πλην σαφώς θα βοηθήσει και την Ελλάδα, διότι έχουμε μεγάλο αριθμό εισερχόμενων κρουσμάτων. Κύριε Μαγιοργίνη, και κάτι τελευταίο. Πολλοί λόγοι έχει γίνει και δικαίως για την έναρξη της σχολικής χρονιάς και της ακαδημαϊκής χρονιάς. Εκτιμάτε ότι με αυτόν τον αριθμό των κρουσμάτων, με αυτή την αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων, μπορεί να ξεκινήσει κανονικά η σχολική χρονιά ή θα πάμε σε μια περίπτωση όπου θα υπάρχουν, θα ξεκινήσει, θα σταματήσει, θα υπάρχουν με δόσεις στα παιδιά και όλα αυτά? Υπάρχουν τρία σενάρια στο τραπέζι. Το ένα είναι η πλήρης κανονικότητα, το δεύτερο είναι το μοντέλο του Μαΐου και το τρίτο είναι να καθυστερήσει η έναρξη της χρονιάς. Νομίζω ότι με αυτή τη δυναμική που βλέπουμε απομακρυνόμαστε λιγάκι από το σενάριο της πλήρης κανονικότητας και θεωρώ πιο πιθανό να ξεκινήσουμε με ένα σενάριο Μαΐου, αν και ακόμα αυτό είναι ακόμα νωρίς για να το πούμε με σιγουριά. Όπως και να έχει, νομίζω όσο μεγαλύτερη επιδημική δραστηριότητα έχουμε, τόσο πιο δύσκολο θα είναι να έχουμε πλήρη κανονικότητα στα σχολεία. Να είστε. Κύριε Μαγιοργίνη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.